Από τις 15 Φεβρουαρίου ο κατώτατος μισθός απασχολεί τους κοινωνικούς εταίρους μιας και ξεκίνησε η νέα διαδικασία διαβούλευσης. Μετά από αυτή τη διαβούλευση και τη σύνταξη έκθεσης με συστάσεις Επιτροπής Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων ειδικά διορισμένων, η κυβέρνηση θα προχωρήσει στον καθορισμό του νέου κατώτατου μισθού. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2020 με την έκδοση υπουργικής απόφασης με την οποία θεσπίζεται το νέο επίπεδο του κατώτατου μισθού. Στην έκθεση της για την ελληνική οικονομία, η Κομισιόν αποκαλύπτει ότι στο τέλος Μαρτίου θα είναι έτοιμη η έκθεση αξιολόγησης της αύξησης που δόθηκε το 2019, με τη συνδρομή και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η εκ των υστέρων αξιολόγηση της αύξησης του κατώτατου μισθού κατά 10,9% καθώς και της κατάργησης του υποκατώτατου μισθού για τους νέους έως 25 ετών, η οποία υλοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2019, βρίσκεται σε στάδιο προετοιμασίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση με την τεχνική υποστήριξη και της Παγκόσμιας Τράπεζας και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Ο κατώτατος μισθός, η προεκλογική δέσμευση της ΝΙΔΕΛΤΑ έκανε λόγο για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 703 ευρώ μέσα στην επόμενη τριετία. Η κυβέρνηση έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι στοχεύει σε αυξήσεις διπλάσιες του ρυθμού ανάπτυξης, ενώ πρόσφατα και ο κεντρικός τραπεζίτης, Γιάννης Τουρνάρας, εμφανίστηκε θετικός στο ενδεχόμενο μίας αύξησης, που θα συνδέεται με τους ρυθμούς της παραγωγικότητας. Με δεδομένο ότι ο επίσημος στόχος στον προϋπολογισμό κάνει λόγο για ρυθμούς ανάπτυξης 2,8% το 2020, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος και άλλοι οργανισμοί κατεβάζουν ελαφρώς τον πύχη στο 2,2% με 2,5%, τα σενάρια τοποθετούν το ύψος της αύξησης κοντά στο 5%. Εάν επιβεβαιωθούν, θα μιλάμε για μία αύξηση της τάξης των 32 ευρώ στα 682 ευρώ. Άμεσα ενδιαφερόμενοι περισσότεροι από 700.000 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ για πλήρη απασχόληση ή εργάζονται με συμβάσεις μερικής απασχόλησης και απολαβές ακόμη και κάτω των 500 ευρώ μηνιαίως, οι οποίες όμως εξαρτώνται από το ύψος του κατώτατου μισθού.